Δεν περίμενα να κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι στο κανάλι μου. Δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω αυτό το βιντεάκι. Νομίζω ο τίτλος θα λέει όλα στο σημερινό βίντεο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω. Σήμερα σας έχω ένα διαφορετικό βίντεο, πολύ διαφορετικό βίντεο. Όπως καταλάβατε για τον τίτλο, είμαι έγκυος. Ναι. Το λέω και ακούγεται περίεργα στα αυτιά μου, γιατί ποτέ δεν το έχω πει έτσι ξεκάθαρα στην κάμερα. Και σήμερα θα σας έχω το βίντεο για το πώς το ανακάλυψα ότι είμαι έγκυος, τι ακριβώς έγινε, ποια ήταν ακριβώς τα συναισθήματά μου και όλη την ιστορία. Αν σου αρέσουν αυτά τα βιντεάκια, θα κάνω αρκετά. Έχω μια σειρά από βίντεο που θέλω να κάνω και σε αυτό το κανάλι, τα οποία εννοείται να είναι σχετικά με εγκυμοσύνη. Και εννοείται να κάνετε subscribe αν θέλετε να τα δείτε, γιατί ανυπομονώ να τα κάνω εκείνα τα βίντεο. Είναι τέλεια. Εδώ και αρκετό καιρό είμαι έγκυος. Και αν θέλεις να δεις και την αντίδραση όταν το πρωτοέμαθε ο Αλέξης, αυτή τη στιγμή έχει ανέβει ένα βιντεάκι. Σας έχουμε κάνει μια βόμβα βασικά στα social media. Σας έχουμε πει ότι είμαι έγκυος και η αντίδραση του Αλέξη θα βρίσκεται σε αυτό το πέρα το βίντεο. Αν πας από κάτω στην περιγραφή και πατήσεις το link, θα το βρεις και θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο YouTube μη κανάλι. Εκεί πέρα νομίζω θα είναι πιο ξεκαθαρισμένη όλη η ιστορία. Εδώ θα είναι πιο πολύ από την πλευρά μου. Αλλά εδώ θα είναι πιο αναλυτική η ιστορία μας. Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τώρα που το σκέφτομαι και στο Instagram όλοι το μάθατε πολύ ξαφνικά. Ναι. Όλα μαζί τα μάθατε. Να ξεκινήσω λοιπόν την ιστορία μου. Η εγκυμοσύνη προέκυψε πριν από 3 μήνες, δηλαδή το Φεβρουάριο, και θα σας πω όλη την ιστορία πίσω από αυτό. Ένα αναλυτικό story time. Και θα σας δείξω κιόλας. Αρχικά να πω ότι έχω ένα σταθερό κύκλο περίοδου. Οπότε, όταν ήμασταν πάνω στη μετακόμιση, δεν κοίταξα καθόλου όλες αυτές τις εφαρμογές που σου λένε πότε αναμένεις την περίοδό σου, αν έχει καθυστερήσει ή όλα αυτά. Δεν τα κοίταξα γιατί μετακομίζαμε και μας ερχόντουσαν και αρκετά έπιπλα. Νομίζω ότι αν μας ακολουθείς και στο YouTube μη κανάλι έχεις δει αναλυτικά τι περάσαμε ακριβώς το Φεβρουάριο. Ήμουν λίγο αλλού με την έννοια ότι είχα πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ άγχος και πίεση με το σπίτι. Να το καθαρίσω, να μείνω. Τότε ήταν που μέναμε και τις πρώτες μέρες στο σπίτι. Δεν είχα το μυαλό μου στο αν έχει καθυστερήσει ή όχι περίοδος. Δηλαδή πήγαινα εν άγνοια μου για πρώτη φορά. Μια φορά, όταν μέναμε τις πρώτες μέρες στο σπίτι, έκανα ομελέτα. Αυτό πρέπει να ήταν γύρω στα τέλη Γενάρη, τότε που πρωτομπήκαμε. Βράσαμε αυγά, όχι ομελέτα. Τρώω ένα αυγό, όλα κανονικά και μετά μου έρχεται μια τάση να το βγάλω. Αυτό μιλάμε δηλαδή πριν καν έχω καθυστέρηση περίοδου. Έφαγε ο Αλέξης κανονικά, έφαγε και η αδερφή μου γιατί είχε έρθει τότε να μας βοηθήσει κιόλας. Και ήμουν η μόνη που την πήρεξε το αυγό. Και ήμουν σε φάση. Okay. Δεν το έδωσα καν σημασία. Δεν είχα αγωθεί καθόλου γιατί ήξερα ότι δεν θα μου έρθει περίοδο. Μετά από λίγο καιρό, στις 5 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, ξύπνησα το πρωί με ένα πάρα πολύ έντονο ζωντανό όνειρο. Σε φάση ότι ήμουν έγκυος στο όνειρό μου και ότι εγώ έπρεπε να σηκωθώ και να πάω να κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης. Ναι. Οπότε, αυτό έγινε. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω το όνειρο από την αλήθεια. Ήταν σαν κάτι να μου έλεγε ότι ξέρεις πάνω να κάνει ένα τεστ. Τότε για την ακρίβεια είχα 2 μέρες καθυστέρηση. Σηκώθηκα, όντως. Πήγα τουαλέτα, σύλλεξα τα ούρα και έκανα το τεστ. Νομίζω εδώ πέρα ταιριάζει να πέσει το κλιπ για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα. Έχω ακριβώς τα κλιπ που έκανα τα 2 πρώτα τεστ και στη συνέχεια να το αφήσω να το δείτε. Καλημέρα. Δεν ξέρω τι είναι ο τίτλος αυτού του βίντεο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα βλέπετε. Αλλά έχω καθυστέρηση 2 μέρες. Συνήθως έχω απόκληση 1 μέρα, 2. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά είναι αρκετά σπάνιο. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να ανοίξω το βίντεο. Hey you, hey me. Σήμερα έχουμε. Πόσο του μηνός έχουμε, δεν έχω ιδέα. 5 Φεβρουαρίου. Είπα να κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης. Όπως βλέπετε, είμαστε στο καινούριο σπίτι. Είχα πάρει κάτι τεστ εγκυμοσύνης οικονομικά από το Amazon. Γενικά για να βρίσκονται. Είναι αυτά εδώ. Στην ουσία είναι αυτά τα stripes, τα οποία είναι οι λωριδούλες, αυτές εδώ. Τα οποία είναι τα οικονομικά που μπορείς να τα κάνεις, παιδί μου, σε μια πρώτη καθυστέρηση. Εγώ έκανα 2, αυτό και άνοιξα την κάμερα. Και τα αποτελέσματα για το πρώτο τουλάχιστον ήταν. Τα αποτελέσματα για το πρώτο ήταν αυτά εδώ. Δεν ξέρω τι μπορείτε να δείτε. Ξέρω, ο φωτισμός δεν είναι ότι καλύτερο εδώ πέρα. Αλλά νομίζω ότι βλέπω μία αχνή γραμμή. Και έτσι έταξα εννοείται τα ουρά της την επόμενη φορά που ξαναπήγα. Που υποτίθεται ότι από το πρώτο τεστ πρέπει να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται. Έκανα και δεύτερο. Τώρα μόλις. Τα αποτελέσματα του δευτέρου ήταν αυτά. Νομίζω εδώ πέρα το βλέπετε πολύ καλύτερα. Δεν θα κλάψω. Εκεί ήταν που στην αρχή είπα okay, το συγκεκριμένο τεστ αυτά εδώ πέρα είναι πολύ οικονομικά, υπάρχει πιθανότητα λάθος,
κάνει ακόμη ένα. Δεν είχα πετάξει τα ούρα, έκανα ακόμη ένα με την επόμενη φορά. Ακόμη 100% δεν έχω πιστεί. Αν και ξέρω ότι αυτά είναι τα καλύτερα που κυκλοφορούν στο Amazon. Το έψαξα για να τα πάρω δηλαδή. Και επειδή είμαι ψυχαναγκαστική νομίζω, θέλω να είμαι σίγουρη για να ξέρω τι μου γίνεται. Πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το IQ, δεν ξέρω, από μάρκες. Είναι 7 μέρες νωρίτερα λέει. Και από την πρώτη μέρα καθυστέρησης και καλά. Και 99% ακρίβεια. Πήγα μετά αυτό εδώ, το Clear Blue. Α, έχει δύο τεστ μέσα. Τέλεια. Από την πρώτη μέρα λέει που περιμένει την περίοδό σας. Οκ, εντάξει. Και μετά πήρα αυτό που ήταν το πιο ακριβό. Και ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα καλά πάνε με τον κύκλο. Εννοώ ότι δεν έχω μετρήσει λάθος εγώ τον κύκλο μου. Και ότι δεν έχω καθυστέρηση στην ουσία. Αν και δεν το μετράω εγώ, το μετράει ένα πρόγραμμα. 5 μέρες μετά την πιθανή σύλληψη γίνεται αυτό. Οπότε αυτό είναι ακόμη πιο ακριβές, υποτίθεται από όλα τα άλλα. Θα τα ανοίξω όλα, δεν θα γίνω μανιακή. Θα ανοίξω αυτό που είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Αχ, παιδιά, τρέμω. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Έχω κρατήσει τα ούρα από το δεύτερο. Οδηγίες χρήσης λογικά θα έχει, παιδιά. Θέλω να τραβήξω όλη την εμπειρία, όλο αυτό που περνάω αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι σίγουρη ότι μπορεί να κάποτε δεν σας έχει τύχει, θα σας τύχει. Πόση ώρα το βουτάμε, αυτό θέλουμε. Σε ένα λεπτό. Και 3 λεπτά για να το επιβεβαιώσουμε. Παιδιά, πόση ώρα το αφήνεις μέσα. Πρέπει να συνεχίσετε να κρατάτε το άκρο που αλλάζει χρώμα μέσα στα ούρα για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα, όχι λεπτά. Εντάξει λοιπόν. Εδώ. Παιδιά, βγει θετικό κι αυτό. Δεν ξέρω αν κάνω να το ανοίγω. Εμένα έχει ήδη μια μπλε γραμμή. Λογικό είναι αυτό νομίζω. Εδώ. Για να δούμε αν θα γίνει σταυρός. Έτσι θα είναι ένα θετικό. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία λοιπόν. Δεν θέλω να το κοιτάξω. Θα το κλείσω. Αλλά πολύ λίγο μου φάνηκαν 5 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Το προηγούμενο άρχισε να σκουραίνει εδώ πέρα, να πηγαίνει τα ούρα. Αυτό τίποτα δεν έχει κάνει. Τέλος πάντων, το γυρνάω. Και τα λέμε μόλις περάσουνε, αν είναι να βάλω χρονόμετρο. Τουλάχιστον, βασικά ακριβώς 3 λεπτά. Εμείς θα το βάλουμε 2,5 γιατί είμαστε και ψυχαναγκαστικοί. Τα λέμε σε 2,5 λεπτά. Ωραία λοιπόν, πάμε να το δούμε. Τέλεια, δεν άλλαξε τίποτα. Είναι λάθος το τεστ. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα η γραμμή στο παράθυρο ελέγχου, τόση ώρα αυτά διάβαζα, πρέπει να εμφανιστεί. Αν δεν εμφανιστεί, είναι άκυρο το τεστ. Ποια η πιθανότητα να κάνω τεστ εγκυμοσύνης μπροστά στην κάμερα, τόσο σογκοντεμιά και να είναι άκυρο. Θα δοκιμάσω και το επόμενο. Ας ελπίσουμε να μην είναι ελαττωματικό. Πάμε ξανά λοιπόν. Θα βάλω χρονόμετρο για 5 δευτερόλεπτα χωρίς πλάκα. Βασικά θα βάλω για 10 και στα 5 θα το ξεκινήσω. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Τέλεια. Το κλείνω. Επίπεδη επιφάνεια. Για να δούμε τώρα. Δεν το πειράζω. Το έχω γυρίσει ανάποδα. Αυτό είναι το άκυρο. Δεν έκανε τίποτα. Πώς μπορείτε να δείτε. Θα σας αφήσω εκεί, γιατί δεν έχω περάσει όλα. Αλλά πήγα να αλλάξω την κάμερα μπαταρία, γιατί έκλεισε. Και σηκώνω αυτό, γιατί νόμιζα ότι τα άφησα εδώ μπροστά. Και το βλέπω πάλι έτσι. Και λέω, οκ, okay, κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάω κάτω και βλέπω το άλλο το τεστ, που είναι αυτό που έκανα τώρα. Και πέρα από αυτό, τη βλέπετε την κάθετη και δεν είναι καν τα πρώτα ούρα, όπως λένε.
Θέλω ένα χρόνο λίγο να το αντιμετωπίσω. Να το χωνέψω. Να γίνω ψυχαναγκαστική και να κάνω ακόμη ένα. Θα γίνω. Κάνω αυτό. Καλύτερα. Αυτά εδώ. Παιδιά, βλέπετε έτσι, γιατί είμαι σοκαρισμένη. Ένα θετικό αποτέλεσμα εμφανίζεται μέσα σε ένα λεπτό. Τη ροή των ούρων. Για 5 δευτερόλεπτα. Είναι ακριβώς τα ίδια. Πάμε να το χρονομετρήσουμε πάλι, γιατί πριν βγήκε για καλά που το χρονομετρήσαμε. Αυτό. Αυτά. 6. Τώρα. Ωραία. Έχω γίνει το εξπέρ. Αφήνω και αυτό εκεί. Μέσα σε ένα λεπτό. Λέει ότι θα εμφανιστεί το θετικό, αν είναι θετικό. Θέλουμε να δούμε πάλι 2 γραμμές. Αν δούμε μία, είναι άκυρο. Παιδιά, το έχω χάσει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Αλήθεια, έχω ξυπνήσει. Βλέπετε πως είμαι. Δεν είμαι καν προετοιμασμένη γι' αυτό. Ήταν πολύ random. Θέλουμε 3 δευτερόλεπτα. 2, πάμε. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, βγήκε γι' αυτό άκυρο. Το βουτάω κι άλλο τώρα, δεν έχω κάτι να χάσω. Μήπως δεν πειράσω στα ταούρα. Α, τώρα αρχίζει. Τώρα αρχίζει να περνάει μέσα. Γιατί γίνεται. Τι τεστ είναι αυτά. 5 δευτερόλεπτα λέει, το έχω διαβάσει. Λέει κάτι να το δοκιμάσω κι αυτό. Λέει μόλις γίνει ροζ, αφαιρέστε το. Α, και αυτό τώρα το παίρνει. Το βλέπετε. Τώρα έχει γεμίσει και έχει γίνει μπλε. Δεν ξέρω τι φάση, αλήθεια σας το λέω. Παίρνω το απορρόφος ακριβώς σε 5 δευτερόλεπτα. Αυτό εδώ. Και βγήκε θετικό. Είναι το πιο περίεργο που έχετε δει. Αλλά αυτό περνάω αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου πάει σύννεφο. Τα λέμε σε λίγο. Α, τέλεια. Μου κλείσε και το κινητό. Τα λέμε σε λιγάκι, σε ένα λεπτό. Δεν έχω να βάλω χρονόμετρο. Αλλά τα λέμε. Πέρασε το ένα λεπτό. Θα δω πρώτα το clear blue. Ναι. Ξανά. Και αυτό έβαλε γραμμή, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Και έχω 2 θετικά τελικά. Όλα αυτά είναι για αποδείξεις για τον Αλέξη. Κάνουμε τόσες πλάκες μεταξύ μας που δεν θα με πιστεύετε. Νομίζω ότι εγώ έκανα κάτι. Το δεύτερο είναι αυτό. Έχει βγάλει 1 γραμμή. Δεν βλέπω δεύτερη. Α, βλέπω νομίζω. Μια πολύ αχνή γραμμή, σαν να μην υπάρχει καν. Δεν θα κάνω και το τρίτο, εντάξει, θα το κάνω αύριο. Έχω βγάλει μέχρι στιγμής 5 θετικά τεστ. Νομίζω επιβεβαιώθηκα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί θα υπάρχει αντίδραση του Αλέξη, ίσως ένα επόμενο βίντεο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς θα αντιδράσει όταν θα τα δει αυτά, για να θα το πιστέψει ή όχι. Τέλος πάντων, αυτό. Είμαι υγιής. Το λέω και δεν μπορώ να πιστέψω. Έχω να πω ότι ευχαριστώ τον Θεό. Βλέπω ξεκάθαρα τώρα και πιο καλά εδώ την γραμμή. Δεν θα κλάψω. Δεν θα κλάψω. Αυτά. Κάπως έτσι λοιπόν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Στην ουσία ήταν το όνειρο που με έκανε να ξυπνήσω και να μου πει «Μαμά, πάνε κάνε ένα τεστ εγκυμοσύνης γιατί είμαι εδώ». Και εγώ είμαι σε φάση «What?». Όταν το είδα την πρώτη φορά, πίστευα ότι είναι λάθος το τεστ. Τα πρώτα 2 βασικά που έκανα τεστ, πίστευα ότι είναι πολύ λάθος. Δηλαδή ότι απλά είναι οικονομικά, απλά τα βρίσκεις παντού, μπορεί να είναι αξιόπιστα. Και μετά μου μπαίναν ιδέες και έλεγα «Μα ναι, γιατί έχεις καθυστέρηση?». Τότε είχα τσεκάρει το ημερολόγιο παρεμπιπτόντως. Στην ουσία βρήκα ότι είμαι έγκυος πάρα πολύ νωρίς, με 2 ημέρες καθυστέρησης και αυτά τα τεστ τελικά ήταν πολύ καλά. Κάνανε τρομερή ανίχνευση. Καλύτερα και από τα μεγαλύτερα, τα πιο ακριβά brands. Μετά, όπως είδατε, αποφάσισα να κάνω τα μεγάλα. Εκεί πέρα ήταν που λέω εντάξει, η μοίρα δεν με θέλει, ειδικά με το πρώτο άκυρο. Λέω γιατί μου συμβαίνουν αυτά. Και με καθυστερεί έτσι. Αποφάσισα λοιπόν με τα δεύτερα ούρα, γιατί είχα πετάξει τα πρώτα, να κάνω το επόμενο μεγάλο και αυτό ήταν που βγήκε θετικό. Τότε τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Δηλαδή, από τη μια έλεγα wow. Και από την άλλη έλεγα
Είναι αλήθεια. Όταν σου έρχεται ξαφνικά, όχι ότι δεν το θέλει, ότι δεν το περιμένει, θα λέγαμε, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν ούτε του γιατρού, δεν σκεφτόμουν όλα αυτά. Πιο πολύ έλεγα τώρα αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Δεν το είχα πιστέψει. Και να σα πούμε την αλήθεια, ακόμη δεν το έχουμε πιστέψει. Τώρα αρχίζει συνειδητά η κοιλιά μου και μεγαλώνει, μετά από 3 μήνες δηλαδή. Είναι περίεργο να το λε on camera, ότι είμαι έγκυο. Μέρα με τη μέρα γίνεται πιο συνειδητό, καταλαβαίνει ότι γίνεσαι μαμά και έχει όλα τα συμπτώματα τη εγκυμοσύνη. Θέλω να κάνω ένα σχετικό βίντεο για αυτά βασικά, για το πώ πέρασα το πρώτο τρίμηνό μου. Μάλλον θα είναι και από τα επόμενα, οπότε πάντα το subscribe. Θα σα πω όμω και λίγα λόγια για την αντίδραση του Αλέξη, αν και αυτά πάνε σε ένα τελείω διαφορετικό βίντεο όπω σα είπα. Η αντίδραση του Αλέξη ήταν πολύ καλή. Βασικά την περίμενα, αλλά ήταν πολύ ξαφνικό. Να δείτε όμω το G.me, τα λόγια είναι φτώχεια, εγώ να την περιγράψω δεν μπορώ. Οπότε παρακαλώ να δείτε το βίντεο αυτό για να καταλάβετε ακριβώ γιατί σα μιλάω. Αλλά αυτό είναι το σημερινό βιντεάκι. Επιτέλους νιώθω πολύ άνετα που μοιράστηκα όλο αυτό μαζί σας. Και ξέρω ότι θα έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω να μου γράψετε από κάτω σχόλια, γενικά τις ιδέες που θα θέλατε να δείτε από εμένα για την εγκυμοσύνη ίσως, να κάνω κάποιο Q&A, γιατί ξέρω ότι θα είναι πολλές ερωτήσεις. Και εννοείται ότι ίσως κάνω και μικρά Q&A στο Instagram, οπότε σας περιμένω και από εκεί. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like, subscribe, το κουδουνάκι και θα τα πούμε σε ένα επόμενο πολύ ωραίο βιντεάκι. Γεια σας!